60ος τελικός κυπέλου Ελλάδος Super Bowl. Η μεγάλη γιορτή του ελληνικού ποδοσφαίρου ζωντανά στο κανάλι των πρωταθλητών. 9 ώρες ζωντανής μετάδοσης για να ζήσετε τον τελικό σαν πραγματικοί πρωταθλητές. Σέντρα στις 4 με Γιώργο Λικουρόπουλο. Αμέσως μετά, ο Νίκος Καραγιαννίδης και οι καλεσμένοι του στέλνουν την μπάλα στα δίκτυα. Στις 5:30, Γιώργος Παπαχρήστος και VIP προβλέψεις. Αμέσως μετά, γκολ εσείς, σέντρα εμείς, με τον Αντώνη Πανούτσο. Στις 8, σύνδεση με το Ολυμπιακό Στάδιο και τον Βαγγέλη Μπραουδάκη για το pre-game show. Και στις 9, η ζωντανή μετάδοση του μεγάλου τελικού σε περιγραφή Γιάννη Καραλή και Μανώλη Δράκου. Μαζί τους, όλο το αθλητικό επιτελείο του Super Sport και 20 κάμερες σε μια τηλεοπτική κάλυψη χωρίς προηγούμενο. Και στις 11, ο γύρος του Θριάμβου. Η ανάλυση του τελικού και οι δηλώσεις των προγραμμάτων. Έχω της Φασούλας, κυρία Παναγωπούλου, η πρέσβυρα του αγωνίζεται στην εξέδρα. Νικολαίδης, ατομική ενέργεια καταπληκτική, περνάει στην περιοχή πέναλτι. Καταπληκτική ατομική ενέργεια του Νικολαίδη. Και ένα τόσο κλειστό και δυνατό παιχνίδι, μάλλον θα κρυθεί από ό,τι όλα δείχνουν από την ατομική πρωτοβουλία που θα πάρουν οι στάρ των ομάδων. Εδώ φωνάζουν οι της ΑΕΚ γιατί δεν αποβλήθηκε ο Γεωργίου. Κοιτάξτε πώς περνάει από τον Κοστούλα, φοβερό μάζεμα με το δεξί. Γυρίζει με τα αριστερό, βγαίνει ο Γεωργίου, τον παρακάμπτει ο Νικολαίδης. Πέναλτι ο διαιτητής, σαφώς είναι και κόκκινη κάρτα αυτό. Είναι 100% σε θέση για γκολ. Ο σέντερφορ της ΑΕΚ, στιγμή που αδειάζει τον τερματοφύλακα, έχει πια μπροστά του το αδειοδέρμα. Κίτρινη, ναι. Για να δούμε λοιπόν το αριστερό πόδι του Τσάρτα απέναντι στο κολκίπερ του Ολυμπιακού. Τσάρτας, πέφτει ο Γεωργίου, στο δοκάρι μπάλα, το σου του Νικολαίδη, γκολ για την ΑΕΚ από το κορμί του Κωνσταντινίδη. Απίστευτη φάση. Απίστευτη φάση γιατί τη βρίσκει ο Γεωργίου, χτυπάει μπάλα στο δοκάρι. Φωνάζει τώρα για χέρι ο Γεωργίου στον διαιτητή, στον Πριάκο. Η μπάλα στην επαναφορά της βγαίνει σε ένα χώρο που πηγαίνει πρώτος ο Νικολαίδης. Σουτάρει με τα αριστερό, χτυπάει στον Κωνσταντινίδη, αλλάζει πορεία και πηγαίνει στα δίχτυα του Γεωργίου. Θα ξαναδούμε βέβαια και αφού είναι συμπαίκτης που βρίσκει την μπάλα, το γκολ με τον Κωνσταντινίδη. Για να δούμε πάλι. Το δοκάρι, κοιτάξτε και στο δεύτερο, στο Νικολαίδη, στο κορμί του Κωνσταντινίδη και γκολ. Βάση σπάνια στα δύο δοκάρια. Εδώ. Ζελίας. Θα παίξει με τρεις κυνηγούς. Αφού δεν αποσύρει κανέναν από τους κυνηγούς και είναι τον Άλβες, σαφώς. Θα τραβήξει μάλλον λίγο πιο πίσω τον Γιωβάνι για να παίξει ο Άλβες παρτενέρ του Αλεξανδρή. Το λέει λογική βέβαια, θα δούμε. Φάουλ που παίρνει ο Γιαννακόπουλος από τον Ξενίδη. Παράπονα του Ξενίδη από τον βοηθό. Τον πρώτο, τον Κομαρά. Είναι το Λακαρνανία. Σκεφτείμε ο Γιαννακόπουλος για την εκτέλεση. Ο Μπριάκος τον καλεί να το εκτελέσει. Φωνάζει για την απόσταση του τύπου ο Γιαννακόπουλος. Έχει τους εκφράζει για το που έχει στήσει την μπάλα ο Γιαννακόπουλος. Γι' αυτό και νομίζω ζητούν να πάει πιο πίσω η μπάλα. Για να πάνε και πιο πίσω αυτή. Πολύ κοντά. Εδώ φαίνεται πεντακάθαρα που πρέπει να πάνε. Βέβαια και η μπάλα πρέπει να πάει πιο πίσω. Μάλιστα. Εκτελεί τελικά ο Γιαννακόπουλος με φάλτσο. Βάνει καταπληκτικό γκολ από τον Βραζιλιάνο. Ο Βραζιλιάνος καρφώνει με το κεφάλι τον Χιώτη και σοφαρίζει 1-1. Λίγο πριν συμπληρώσουμε, δευτερόλεπτα πριν συμπληρώσουμε το 70ο λεπτό, το παιχνίδι έρχεται πάλι στα ίσια. Με τον Γιωβάνι που κάνει μια καταπληκτική κεφαλιά, το βλέπετε εδώ. Το 61 ο Χιώτης του είπε όχι, τώρα ο Βραζιλιάνος δείχνει το Θεό πως κάνει πάντα τον σκοράρει. Το παιχνίδι στα ίσια και οι αλλαγές μπορούν να περιμένουν από ό,τι μας λέει ο Νίκος Γαβάλας. 1-1. Και πάλι εδώ Γιαννακόπουλος. Γιωβάνι με δύναμη. Καρποτή κεφαλιά και μπάλα στα δίχτυα. Και κίτρινη κάρτα στο Ξενίδη για διαμαρτυρία μάλλον. Φάουλ με τον Τσάρτα για την ΑΕΚ. Μόνος του τον γκολ ο Ίβιτς. Ο Ήλια Ίβιτς μόλις μπαίνει στο γήπεδο στην πρώτη του επαφή με την μπάλα κάνει το 2-1 για την ΑΕΚ.
στόχο, 23ο λεπτό. Ο Ήλια Ήβιτς που με τον Ολυμπιακό δεν έπαιξε στο τελικό κυπέλου. 99 ήταν ήδη παροπλισμένος στον αγώνα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Στο 83 κάνει το 2-1. Η ΑΕΚ ανακτά το προβάδισμα επωφελούμενη του αριθμητικού της πλεονεκτήματος πλέον. Και βάζει πλέον τον Ολυμπιακό με την πλάτη στον τοίχο για δεύτερη φορά στο μάτς. Εδώ ο Ήλια Ήβιτς, ο άνθρωπος που έστειλε με τον κόλ πέτυχε με την Ξάνθη την ΑΕΚ στο τελικό. Εδώ πετάγεται στην καρδιά της άμυνας τελείως απρούρητος, με κεφαλιά στην οποία δεν μπορεί πια να κάνει τίποτα ο Γεωργίου από το καταπληκτικό φάουλ που εκτέλεσε με το αριστερό Τσάρτας. Κοιτάξτε εδώ με πόσο φάλτσο φέρνει την μπάλα στην καρδιά της άμυνας του Ολυμπιακού, η φαλτσαριστή κεφαλιά του Ήβιτς 2-1. Θεότης που βέβαια έκανε και την απόκριση του αγώνα στο 61-9 λεπτά πριν νικηθεί από τον Γιοβάνι με κεφαλιά για το 1-1. Κάνοντας μια εκπληκτική επέμβαση σε κεφαλιά του Βραζιλιάνου στο 61 λεπτό. Ο Τσάρτας παρεμβαίνει. Και ο Μιζάκη είπε τη ΣΑΚ, το λήθος 2002. Ναι, υποθέτω ότι και οι δύο θα τα χάνε. Μανώλη, συνηθίζεται πια. Να τη λοιπόν βλέπετε με τα ονόματά τους και με ένα κύπελο από πίσω και μπροστά να αναγράφεται κυπελούχος 2002. Θερμότατη αγκαλιά του αρχηγού του Ζαγοράκη με τον Μάκη Ψωμιάδη που ασπάζεται και τον Άκη Ζήκο. Ένας-ένας όλοι οι παίκτες ΑΕΚ περνούν για να παραλάβουν τα μετάλλια τους και βέβαια πρώτος από όλους ο αρχηγός της ομάδας, ο Θοδωρής Αγοράκης, ο οποίος θα παραλάβει και το βαρύτιμο έπαθλο από τον πρόεδρο της ΕΠΟ. Βλέπετε και τον κύριο Στεφανόπουλο, τον Κωστή Στεφανόπουλο, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, είναι και αυτός εκεί, δίνοντας συγχαρητήρια στους παίκτες, όπως έκανε νωρίτερα και με τους ερυθρόλεπτους, ο οποίος είναι χάρη ένα-ένα, με την σημαία της πατρίδας τους Παραγουάης, τους ώμους, ο Κάρλος Γαμάρα, ο μεγάλος πρωταγωνιστής και σήμερα. Το κύπελο, το Στένογλου, ο Κασάπης που έπαιξε ένα ανέκτο τελικό στην καριέρα του, όσο πρόλαβε και παίρνει το τέταρτο κύπελο στην ιστορία του, το σηκώνει μαζί με τον άλλο της παλιοσυράς της ομάδας, τον Νίκο Κωστένογλου. Τον ουρανό του ΑΚΑ, σου άφησε ο Ζαγοράκης αυτό το προνόμιο για να τιμήσει την πολυετή τους προσφορά στην ΑΕΚ και γεμίζει με χαρτάκια το Ολυμπιακό Στάδιο και από τις ιαχές των φίλων της Ένωσης που τη βλέπουν ακατακτά το πρώτο τρόπο της χρονιάς. Η ΑΕΚ είναι κυπελλούχος Ελλάδος 2002. Που κατέκτησε το 12ο κύπελο στην ιστορία της. Ο αγώνας έκρυβε πολλές συγκινήσεις αλλά και επεισοδιακές φάσεις όπως η αποβολή του Τζιοβάνι σε ένα κρίσιμο σημείο του αγώνα. Το κύπελο Ελλάδος υψώνεται στα χέρια των παικτών που το λαχταρούσαν περισσότερο. Στον πάγκο του Ολυμπιακού τα δευτερόλεπτα περνούν με δυσκολία. Στο εντυπωσιακό φόντο του ολόγιο μου φεγγαριού, οι φίλαθλοι της ΑΕΚ στείνουν πανηγύρι. Ο απόϊχος των γκολ περνάει στην ιστορία όταν τα βεγγαλικά φωτίζουν τον ουρανό. Τσάρτας Γεωργίου. Η μπάλα δοκάρει και out. Η ευκαιρία για την ΑΕΚ χάνεται. Ο Νικολαίδης επιμένει. Γκολ από τον Κωνσταντινίδη. 1-0 η ΑΕΚ. Γιανακόπουλος. Ο Σγιοβάνι. Γκολ. 1-1 ο Βραζιλιάνος. Φέρνει το παιχνίδι στα αίσια στο 70. Στο φάουλ, ναι. Στο φάουλ. Η κεφαλιά 2-1 με τον Ήβιτς. Η ΑΕΚ στο 82ο λεπτό στην πρώτη επαφή του Σέρβου με την μπάλα. Σε μια προσπάθεια να εξηγήσει τα ανεξήγητα, ο προπονητής του Ολυμπιακού Τάκης Λεμονής εστιάζει στη συνέντευξη τύπου στις δύο αποχωρήσεις που κατά την άποψή του σημάδεψαν την εξέλιξη του τελικού. Ήταν πολύ καθοριστικές στιγμές για μας η αποχώρηση του Καρεμπέ. Και οπωσδήποτε η αποβολή του Τζιοβάνι. Ο Τζιοβάνι Σίλβα ντε Ολιβέιρα, όνειρο και εφιάλτης μαζί, βαδίζει για τα αποδυτήρια κουβαλώντας για άλλες πολιτείες τις αναμνήσεις τριών αξέχαστων χρόνων και μία ερυθρόλευκη φανέλα με το όνομά του. Δεν επιθυμεί να ξαναβγεί στο γήπεδο ούτε καν για να παραλάβει το μετάλλιό του. Θα φύγει βιαστικά και σιωπηλά, αφήνοντας πίσω του ατέλειωτα ερωτηματικά για την αντίφαση του μεγάλου του ταλέντου και της μικρής του συμπεριφοράς. Η αποβολή του Τζιοβάνι ήρθε σε ένα σημείο
που είχαμε γυρίσει το παιχνίδι, που είχαμε τον έλεγχο του μάτς, αλλά δυστυχώς αυτή η ενέργεια μας έφερε πίσω. Όσοι το γνωρίζουν έβλεπαν πως η κακή ιονή για το ξέσπασμα του Βραζιλιάνου είχαν εμφανιστεί πριν ο παίκτης με το νούμερο 10 οδηγηθεί στη Φυσούνα. Το μαρκάρισμα του Γεωργία τον κάνει έξαλλο. Ο Τζιοβάνι ήξερε ότι έχοντας τιμωρηθεί για το παιχνίδι με τον Άρη θα έπρεπε να οδηγήσει ο ίδιος τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση του κυπέλου, ώστε να δώσει κίνητρο στον Σοκράτη Κόκαλη να ανανεώσουν τη συνεργασία τους. Το γκολ του έδειχνε το δρόμο και όλα κυλούσαν υπέρ του. Απίστευτο. Μαρκάρει ο Τζιοβάνι. Είναι η λήξη του συμβολέου που τα κάνει όλα. Στην φάση της αποβολής του κανείς δεν αναγνωρίζει τον Βραζιλιάνο. Σαν τάβρος ενιαλοπολείο προσπαθεί να επιτεθεί μάλλον στον Κάρλος Γκαμάρα. Ο Ανατολάκης προσπαθεί να το συγκρατήσει. Κάποιοι πίστεψαν ότι ο Τζιοβάνι τα είχε με το διαιτητή Μπριάκο. Αργότερα όμως, όταν ο Φερνάντο Σάντος τον πλησίασε για να τον ηρεμήσει, μιλώντας του στα πορτογαλικά, το μυαλό όλων πήγε στον Γκαμάρα που ξέρει να μιλάει με τους όρους του λατινοαμερικάνικου ποδοσφαίρου. Ο Παραγουανός αμυντικός της ΑΕΚ είπε κάτι στον Τζιοβάνι αμέσως μετά την κόκκινη κάρτα που δέχτηκε και ο Βραζιλιάνος του Ολυμπιακού έγινε έξαλλος. Ό,τι και αν προκάλεσε πάντως την αντίδραση του Τζιοβάνι, το μάρμαρο το πλήρωσε ο Ολυμπιακός. Επαγγελματίας σαν Τζιοβάνι μπορούσε να είναι ήρωας για αυτό το παιχνίδι, είχε το ευκαιρία, αλλά είναι ήρωας, αρνητικό ήρωας. Πυρεώτης από Κούνια, ο Διονύσης Χιώτης έκανε την απογείωση του αγώνα στην κεφαλιά του Βραζιλιάνου. Ακουμπά το κεφάλι του στο δοκάρι, ένα ερυθρόλευκο χέρι του χαϊδεύει τα μαλλιά. Ο ίδιος λίγο αργότερα θα αποκαλύψει όλους αυτούς που του ξύπνησαν τον εγωισμό του. Θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς που όλη την εβδομάδα χαρακτήριζαν όλους εμάς τους παίκτες σαν losers και μας βοήθησαν ώστε να δείξουμε τι πραγματικά αξίζουμε. Δίπλα στο νεαρό goalkeeper, ο Φερνάντο Σάντος με το κίτρινο μαύρο κασκόλ στο στήθος και το μετάλλιο του νικητή να κρέμεται από τη γαλανόλευκη κορδέλα, μοιράζει συγχαρητήρια την ώρα που ο Τάκης Λεμονής ταξιδεύει στο σκοτεινό μέλλον του. Συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου. Και στους φιλάθλους της ΑΕΚ. Για αυτό που έχουν κάνει στην διάρκεια αυτής της χρονιάς, αξίζανε αυτή την νίκη. Στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού, ο ένας βγαίνει μετά τον άλλον χωρίς διάθεση για πολλές κουβέντες. Ο Αλέξης Αλεξανδρής παρουσιάζεται έτοιμος να παραδεχθεί ότι τα απλά είναι και τα πιο δύσκολα. Γιατί πολύ απλά δεν παίξαμε όπως έπρεπε να παίξουμε. Και όταν μια ομάδα δεν έχει την απόδοση αυτή που πραγματικά μπορούν οι ποδοσφαιριστές, δεν μπορεί να περιμένει τίποτα άλλο. Ο τελικό τη αναμέτρηση ΑΕΚ Ολυμπιακού που εξακολουθούν να συζητούνται από του φιλάθλου των δύο ομάδων. Από τον αγώνα δεν έλειψαν ούτε το fair play ούτε οι στιγμές έντασης, μέχρι τη στιγμή βέβαια που οι παίκτες του Δικεφάλου έκαναν το γύρο του θριάμβου. Ακολούθησαν έξαλλοι πανηγυρισμοί στο στρατόπεδο της ΑΕΚ, αλλά και το καθιερωμένο γλέντι σε νυχτερινό κέντρο. Πρώτος εγχώριος τίτλος, αυτός του κυπελούχου Ελλάδας, βάφτηκε στα κυτρινόμαυρα. Μας βγήκανε παρεμπιπτόντως δύο στόχοι στην πορεία. Μπορεί να είμαστε ευχαριστημένοι με το Champions League. Στην πορεία μας βγήκε ο στόχος του κυπέλου, το πήραμε και τώρα μας απομένει το πρωτάθλημα. Αν μας βγήκε αυτό, καλώς. Η ΑΕΚ και η Νέα Φιλαδέλφια πανηγυρίζει από χθες την 12η κατάκτηση του τροπέου στην ιστορία της και βλέπει τους κόπους μιας χρονιάς να δικαιώνονται. Είμαι πολύ ευχαριστημένος και πιστεύω ότι ο χρόνος μας δικαίωσε και η ομάδα αυτή θα γίνει πολύ μεγάλη. Το τρελό πανηγύρι ξεκίνησε από το Ολυμπιακό στάδιο. Go!
έχεις δύο αγώνες, δύο ήττες, κάπου πρέπει να κερδίσεις και εσύ. Πιστεύω ότι θα καταφέραμε καλά και ευχαριστούμε όλο αυτό το κόσμο που παραστάθηκε. Συνεχίστηκε στη Νέα Φιλαδέλφια και στο γήπεδο της ΑΕΚ και ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα σε γνωστό νυχτερινό κέντρο. Οι κάμερες του Άλτερ κατέγραψαν λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη του μεγάλου τελικού. Ο Σωκράτης Κόκαλης και ο Μάκης Ψωμιάδης πήραν τις θέσεις τους δεξιά και αριστερά από τον πρώτο πολίτη της χώρας, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο. Αλλά ακόμα και αυτές οι θέσεις έχουν τη δική τους ιστορία. Μία ώρα πριν την έναρξη του τελικού, οι υπεύθυνοι του ΟΑΚΑ δεν είχαν τοποθετήσει τις πολυθρόνες των επισήμων στη θέση τους. Η παρατήρηση έγινε από την ΕΠΟ. Η κινητοποίηση ήταν άμεση. Η πρώτη σειρά των καθισμάτων ξυλώθηκε ολόκληρη και στη θέση της τοποθετήθηκαν τα αναπαυτικά καθίσματα των επισήμων. Λίγο αργότερα, ορισμένοι οπαδοί της ΑΕΚ που ήταν κοντά σε κάποιους άλλους του Ολυμπιακού κινήθηκαν απειλητικά εναντίον τους. Μια δημιουργία των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας κάλυψε αμέσως το κενό χωρίς να υπάρξουν δυσάρεστες συνέπειες. Οι μαζορέτες που επελέγησαν για να δώσουν ένα διαφορετικό χρώμα στον τελικό λειτουργήσαν επίσης κατευναστικά. Ο κόσμος φρόντισε να απολαύσει το θέαμα. Το παιχνίδι ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα στις εξέδρες. Εξαίρεση αποτέλεσε η ολιγόλεπτη είσοδος των οπαδών της ΑΕΚ στον αγωνιστικό χώρο μετά το 1-0. Πριν το 70, ο Τάκης Λεμονής αποφάσισε να ρίξει στο γήπεδο του Σάλβες και Νινιάδη στη θέση του Κοστούλα και του Ζέντερμπεργκ. Οι αλλαγές δεν έγιναν γιατί ο Τζιοβάνι κατάφερε να ισοφαρίσει το σκορ. Μετά το 2-1, ο Νινιάδης πήρε τη θέση του Σουηδού και ο Φορίκουε του Κοστούλα. Ο Άλβες δεν έπαιξε ποτέ. Αντίθετα, έπιασε και με το παραπάνω η αλλαγή του Σάντος με τον Ίβιτς. Ο Σέρβος που έζησε 5 μαγικά χρόνια στον Πειραιά μπήκε στο γήπεδο στο 81 και ένα λεπτό μετά πέτυχε το νικητήριο γκολ της ΑΕΚ. Ο Ήλια Ίβιτς σίγουρα το χάρηκε αλλά δεν πανηγύρισε, κερδίζοντας με τη συμπεριφορά του και τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Έπαιξε 5 χρόνια στον Ολυμπιακό και σέβομαι, πρέπει κάποια πράγματα στη ζωή μας να σεβόμαστε. Την ίδια στιγμή ο μάνατζερ των Ερυθρολεύκων, Τάσος Μητρόπουλος, τιμωρημένος από τον αθλητικό δικαστή, παρακολουθεί με αγωνία την εξέλιξη του αγώνα από το βαν του Άλτερ. Το τάκλιν του Στέλιου Γιανακόπουλου έστειλε τον Μιχάλη Κασάπη εκτός τελικού από το ημίωρο. Στους δύο ποδοσφαιριστές πρέπει να αποδοθεί όμως το βραβείο του Fair Play. Ο Γιανακόπουλος αναγνώρισε το λάθος του και περίμενε τον αντίπαλό του κάτω από την εξέδρα των επισήμων για να ζητήσει συγγνώμη. Οι δύο τους αγκαλιάζονται και αποχωρούν στα αποδυτήρια. Ποια κίνηση? Αγκαλιασμένοι, αυτό τα λέει όλα. Το ποδόσφαιρο ενώνει. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Από εκεί και πέρα, κοιτάμε τώρα τη συνέχεια τον επόμενο στόχο μας. Ίδια όμορφη εικόνα και αυτή ανάμεσα στους Τσάρτα και Ελευθερόπουλο. Αποφύγαμε τα λάθη του προηγούμενου αγώνα και πιστεύω ότι καταφέραμε να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που κάναμε. Από εκεί και πέρα, αξίζουν συγχαρητήρια στα παιδιά. Περιμένουμε και το πρωτάθλημα να κλείσουμε όσο καλύτερα γίνεται αυτή τη χρονιά. Εγώ φοβόμουν ότι ο Ολυμπιακός δύσκολο να ξεχάσει το προηγούμενο μάτς, μάλλον και αυτό και έγινε. Έλειπε αυτό το σήμερα, χτίς, πάθος από το προηγούμενο μάτς. Το κοντράστ των συναισθημάτων είναι έντονο. Οι κυπελούχοι πανηγυρίζουν. Ο Άγγελος Γεωργίου δακρύζει. Κύριε Πρόεδρε, δίκαιο το αποτέλεσμα. Στη Νέα Φιλαδέλφια το γλέντι φουντώνει. Στο Πασαλιμάνι φουντώνει ένα περίπτερο, αλλά ευτυχώς το καπνογόνο που έπεσε στην οροφή του σβήνει γρήγορα χωρίς περαιτέρω συνέπειες. Η βραδιά ανήκει στην ΑΕΚ και στους απανταχού φίλους της. Πανευτυχής η κίτρινη, η πικραμένη η κόκκινη μετά την απονομή του κυπέλου στην ΑΕΚ. Σχολίαζαν ο καθένας με τον δικό του τρόπο πώς είδαν αυτή τη μεγάλη αναμέτρηση. Οι επώνυμοι φίλαθλοι των δύο ομάδων διαστάρωσαν τα ξύφη τους στο τρίτο ημίχρονο, χωρίς βέβαια να λείψουν και τα πειράγματα μεταξύ τους. Στιγμή που περίμεναν χιλιάδες οπαδοί της Ένωσης, που ειδικά μετά τον αγώνα του πρωταθλήματος ήθελαν λίγο από το αίμα τους πίσω. Η κούπα στον ουρανό και μαζί της και οι φίλαθλοι της ΑΕΚ που ξεπέρασαν τις επισημότητες και μίλησαν σαν φίλαθλοι. Η ζωή συνεχίζεται. Αφιερώνω ειδικά με πολύ αγάπη σε όλους τους φίλους πονεμένους Ολυμπιακούς. Κίτρινος από Κούνια, ο Παύλος Κοντογιαννίδης είπε να πονέσει λίγο περισσότερο με την αφιέρωσή του τους κόκκινους που... Δεν πειράζει, παιχνίδι είναι παιδιά, το χαιρόμαστε, παιχνίδι. Πιστεύω ότι και οι δύο ομάδες ήταν δυνατές. Το παιχνίδι ήταν εξαιρετικά δυνατό.
σε πολλές φορές θα λέγα περισσότερο από ό,τι έπρεπε δυνατό. Τσάρτας Γεωργίου. Η μπάλα δοκάρει και out. Η ευκαιρία για την ΑΕΚ χάνεται. Ο Νικολαίδης επιμένει. Γκολ από τον Κωνσταντινίδη. Γιαννακόπουλος. Ο Σγιοβάνι γκολ. 1-1 ο Βραζιλιάνος. Φάουλ. Η κεφαλιά 2-1 με τον Ίβιτς. Η ΑΕΚ στο 82ο λεπτό στην πρώτη επαφή του Σέρβου με την μπάλα στο φάουλ. Άλλοι βλέπετε έμειναν στην εξέδρα για την απονομή και άλλοι πήγαν προς το πάρκινγκ λίγο νωρίτερα. Άλλωστε, όπως ορθώς προέβλεψε και ο κύριος Τσάκωνας. Όλοι μαζί αποκλείται να κερδίσουν. Αυτά. Αυτό το τρόπαιο έχει μια ιδιαιτερότητα. Ανοίγει την όρεξη. Οι οπαδοί της Ένωσης μετά το κύπελο θέλουν και το πρωτάθλημα. Όπως λένε και οι Αμερικανοί, ο πρώτος είναι πρώτος και ο δεύτερος τίποτα. Και από τίποτα οι φίλαθλοι της ΑΕΚ χόρτασαν. Αφήστε που νιώθουν ανώτεροι. Έπεσε ακόμη ένας μύθος που αφορά τον Ολυμπιακό, ότι είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Δεν είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Υπάρχουν ομάδες όπως η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός, αλλά και ο ΠΑΟΚ που είναι η σάξη του Ολυμπιακού. Βέβαια για τους κόκκινους δεν ήταν τίποτα περισσότερο από ένα παιχνίδι. Όπου απλά ο Ολυμπιακός δεν έπαιξε καλά. Αλλά δεν έπαιξε καλά ο Ολυμπιακός, τι. Με άλλα λόγια, οι Ολυμπιακοί περιμένουν την ερχόμενη Τετάρτη για να μιλήσουν όπως θέλουν. Και οι Ενωσίδες άρχισαν από τώρα τα πανηγύρια κάνοντας ευρωπαϊκά όνειρα. Θα γίνει μια πάρα πολύ σύγχρονη ευρωπαϊκή ομάδα στο μέλλον. Το μόνο βέβαιο είναι ότι οι φίλαθλοι της ΑΕΚ σήμερα δεν θα θυμούνται αν ο Ήλια Ίβιτς ξανακούμπησε την μπάλα στο παιχνίδι. Του στάνει αυτή, η πρώτη, η καλή. Οι άλλοι πάλι ψάχνουν να βρουν τι έφταξε. Τα του Ολυμπιακού δεν λειτουργήσαν σωστά. Δεν βοήθησε και η διαιτησία ίσως. Ίσως το αποτέλεσμα ήταν διαφορετικό εάν δεν είχε βγει από το παιχνίδι ο Τζοβάνι. Αλλά αυτά συμβαίνουν πάντα στο ποδόσφαιρο. Ο Τζοβάνι είναι ένας εξαίρετος ποδοσφαιριστής, αλλά ως φαίνεται δεν μπορεί να ελέγξει τα νεύρα του. Ο Σγιοβάνι με τον Κωνσταντινίδη πέφτει κάτω. Πάει να σηκωθεί ο Κωνσταντινίδης. Ο Σγιοβάνι απλώνει το πόδι και τον χτυπάει στο γοφό. Αν και άλλοι έχουν άλλη γνώμη. Και ας ήταν στην απέναντι εξέδρα. Ο Ολυμπιακός ήταν και λίγο άτυχος όσον αφορά με την έννοια της αποχώρησης του Καρεμπέ πρωτίστως. Που παίρνει τη θέση του Κριστιαν Καρεμπέ, ο οποίος δεν μπορεί να συνεχίσει και πάει κατευθείαν στα αποδυτήρια. Βέβαια σε όλα υπάρχει αντίλογος. Αυτά τα 5 σερί των κόκκινων έχουν μπει στο μάτι των υπολείπων. Αποκαλύπτεται τώρα τι συνέβαινε 5 χρόνια και ο Ολυμπιακός έπαιρνε πρωταθλήματα. Φέτος που το πρωτάθλημα είναι πολύ πιο καθαρό, με σωστές διαιτησίες, βλέπετε ότι ήδη ΑΕΚ και Ολυμπιακός έχουν ισοβαθμίσει για να πάνε το πρωτάθλημα και η ΑΕΚ πήρε το κύπελο. Με άλλα λόγια, είτε καλός είτε κακός είναι ο διαιτητής, δύσκολα να μην πρωταγωνιστεί σε έναν αγώνα. Ένας διαιτητής ο οποίος είχε αφισβητηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, χτες έδειξε πόσο καλός διαιτητής είναι και οτιδήποτε σκέφτεσαι τα προηγούμενα χρόνια για αυτόν το ξέχασε. Όπως και να έχει πάντως σημασία έχει ότι αυτή τη φορά είχαμε μονάχα πανηγυρισμούς και όχι επεισόδια. Αφού οι τιμένοι εν όψη και του πρωταθλήματος το πήραν ψύχρεμα. Ο Ολυμπιακός ήταν άτυχος. Εγώ είμαι Ολυμπιακός, αλλά πρέπει να μάθουμε και να χάνουμε. Δίκιο το αποτέλεσμα. Και πολύ σωστό το αποτέλεσμα. Έχω την αίσθηση ότι το αποτέλεσμα, αν ήταν διαφορετικό, θα ήταν άδικο για την ΑΕΚ. Τώρα η αποβολή του Τζιοβάνι ή οτιδήποτε άλλο, αυτά θα τα κρίνουν άλλοι. Πάντως για να μην ξεχνιόμαστε, όλοι, και οι Ενωσίτες και οι Ολυμπιακοί, από τώρα και μέχρι την Τετάρτη είναι με τον Άρη. Οι κόκκινοι ελπίζουν να τους κάνει τη χάρη και οι κίτρινοι να κάνει το καθήκον του. Είπαμε, στους δεύτερους έχει ανοίξει η όρεξη. Θα μείνουμε για λίγο. Κρατώ το σχόλιο του Μίμη Ανδρουλάκη. Δεν λειτουργήσαν τα άτου του Ολυμπιακού, δεν βοήθησε και ο διαιτητής. Έτσι είναι. Δεν νομίζω ότι ήταν αυτό. Νομίζω ότι καθοριστικό ρόλο έπαιξε η αποβολή του Γιωβάνη. Τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα, στον Ολυμπιακό ενδεχομένως. Τώρα έχουμε πρωτάθλημα. Γιατί ακούγονται πολλά. Νομίζω ότι πριν από την 8η Μαΐου δεν πρόκειται να συμβεί απολύτως τίποτα. Θα περιμένει και ο κύριος Κόκαλης και η διοίκηση του Ολυμπιακού το τελευταίο παιχνίδι με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Εκεί θα κριθεί ο τίτλος και μετά θα πάρει τις αποφάσεις του. Το θεσμικό παιχνίδι που κρίθηκε ήταν περισσότερο σίγουρος από όσο χρειαζόταν ο Ολυμπιακός. Παθιασμένη περισσότερο η ΑΕΚ και έτσι έγινε η πλάστιγα. Σίγουρος δεν μπορεί να είναι κανείς ένα τελικό. Έχω την μπήκε με έναν αέρα όμως, δεν είναι του προηγούμενου παιχνιδιού. Μπήκε με έναν αέρα, βεβαίως η ΑΕΚ προηγήθηκε, αλλά έχω την αίσθηση ότι ο καθένας μας θα έβαζε στοίχημα υπέρ του Ολυμπιακού αμέσως μετά το 1-1, αν δεν μεσολαβούσε η αποβολή του Τζιοβάνι. Ότι δηλαδή θα το γύριζε το μάτσο, ότι πήρε τα πάνω του με το 1-1.
Έτσι δεν είναι. Είχε πάρει τα πάνω του και μπορούσε να το πάρει το μάτς Ολυμπιακός, παρότι πιθανόν αυτό να αδικούσε την ΑΕΚ με βάση την συλλογική εικόνα του αγώνα. Αλλά ο Τζιοβάνι έπαιξε τον μοιραίο, τον καθοριστικό ρόλο και εμένα με ενόχλησε περισσότερο η συμπεριφορά του μετά τη στιγμή του χτυπήματος τον Κωνσταντινίδη. Διότι αν υποθέσουμε ότι εκείνη ήταν ένας εκνευρισμός δευτερολέπτου, κλάσματος δευτερολέπτου, θεωρώ αδικαιολόγητη τη συμπεριφορά από εκεί πέρα. Έπρεπε να αποβληθεί ο Τζιοβάνι, ήταν απολύτως σκόπιμη η ενέργεια. Ασφαλώς. Και αντιαθλητική. Απολύτως δικαιολογημένη αποβολή. Μάλιστα. Και τον είδαμε μετά να κινείται εναντίον κάποιου, φαντάζομαι του κυρίου Μπριάκου, του διαιτητή. Δεν του νομίζω εναντίον του κυρίου Μπριάκου, αλλά νομίζω εναντίον του Γκαμάρα, όπως απεκάλυψε και το ρεπορτάζ σας. Ναι. Προφανώς κάτι του είπε ο παίκτης της ΑΕΚ. Αλλά δεν είναι συμπεριφορά αυτή μπροστά μάλιστα στον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Τώρα, μένει ένα μάτς, έτσι, με τον Άρη, για το πρωτάθλημα αυτή τη φορά. Βαραίνει τον Ολυμπιακό το χθεσινό αποτέλεσμα, πάει με άλλη ψυχολογία. Όχι, ο Ολυμπιακός είναι μεγάλη ομάδα και νομίζω ότι θα το ξεχάσει εύκολα, διότι προσανατολίζεται στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μην ξεχνάμε ότι και η ΑΕΚ έχει ένα μάτς με τον ΠΑΟΚ. Υπάρχει και ο ΠΑΟΚ δηλαδή. Ναι. Πέραν του Άρη, αυτά τα δύο μάτς θα κρίνουν. Εδώ βλέπουμε τον κύριο Κοκαλή να χαμογελάει. Είναι με το 1-1. Μετά βεβαίως τα πράγματα άλλαξαν άρδιν και έγινε πια το ζάρι, έκατσε στην ΑΕΚ. Νομίζω, Άκη, θα είχε ενδιαφέρον να σχολιάσουμε την αποψινή λήξη του πρωταθλήματος της δεύτερης εθνικής. Ναι. Γιατί αύριο κιόλας με την κόκκινη κάρτα στον Τζιοβάνι, συγγνώμη, Κυριακό, σε διακόπτω. Το βλέπουμε εδώ να εξοργίζεται. Ναι, Κυριακό. Ναι, εξοργίζεται και μετά δεν μπορεί να το συγκρατήσει ούτε ο Ανατολάκης, ούτε ο Ζεελίας που τον πιάνει τώρα. Έλεγα ότι η ΕΠΑΕ αύριο κιόλας πρέπει να διερευνήσει γιατί ο αγώνας ο σημερινός του Αιγίου τελείωσε 13 λεπτά αργότερα από τον αγώνα των Ιωαννίνων και στην ουσία έκρινε ποιες ομάδες ανέβηκαν στην πρώτη εθνική κατηγορία. Ναι. Εδώ βλέπουμε ξανά τα πλάνα με τον μένω σε αυτό γιατί ήταν ίσως από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του. Ήταν η πλέον καθοριστική, Άκη, ήταν η μοιραία στιγμή για τον Ολυμπιακό. Και έχω την αίσθηση ότι έκρινε εμπολής και το μέλλον του Τζιοβάνι στον Ολυμπιακό. Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό πριν τη λήξη του πρωταθλήματος. Κυριακό.